Καλησπέρα, παιδιά. Killerman 21 εδώ πέρα. 16ο επεισόδιο στη σειρά αυτήν. Φτάσαμε κιόλας στα 16 επεισόδια. Γι' αυτό το λόγο, σήμερα έχω σκοπό σε αυτό το επεισόδιο να εξερευνήσουμε το ξεχασμένο, τη διάσταση του Ether. Ναι, υπάρχει και ο Ether σε αυτό το modpack. Δεν ξέρω πόσοι το ξέρετε και πόσοι όχι αυτό το modpack. Αλλά όσοι το ξέρετε, ξέρω ότι υπάρχει και ο Ether. Και σήμερα θα πάμε να τον εξερευνήσουμε. Αρχικά όμως, για να το κάνουμε αυτό, καταρχάς νομίζω δεν έχω μαζέψει και καθόλου glowstone. Γιατί νομίζω θέλει. Θες νομίζω glowstone πέτρα για να φτιάξεις την πύλη. Ακριβώς όπως τότε, μια χαρά. Κοιτάξτε να δείτε πόσο σκέφτονται οι developer του mod. Γιατί νομίζω και παλιά όταν κάποτε λένε ότι υπήρξε ξέρω εγώ Ether, ξέρω ή τελεί, ή γενικότερα ήταν στο υποδeveloping, κάτι λέγανε το έφτιαξες με glowstone πέτρες και διάφορες μαλακίες. Λοιπόν, η αλήθεια να λέγεται δεν έχουμε καθόλου glowstone. Επομένως, παιδιά, για να γίνει αυτό, πάμε για μια εξερευνησούλα συγκόλαση. Καλή επιτυχία, μόνο να μην πεθάνουμε, γιατί για να βρείτε glowstone ξέρουμε ότι πρέπει να σκαρφαλώσουμε στο ταβάνι πάνω. Μόνο πάμε κατευθείαν εκεί πέρα, με προσοχή να μην πεθάνουμε, γιατί έχουμε και αυτό το σπαθί. Και τα λέμε εκεί. Τώρα ποιο να πάρουμε, ξέρω εγώ. Να πάρουμε από εδώ ή από εδώ. Μάλλον θα πάρουμε αυτό, είναι πιο εύκολο. Να το. Οπ, και ένας μικρός. Εντάξει, με προσέχουμε και με την πανοπλία μας, μην μας πάσει γιατί δεν την επισκεύασα. Λοιπόν, τώρα. Α, πέθανε. Ωραία, σπαθάρα είναι αυτή, τα 14 με τα dark damage του ξέσχισε. Ωραία, μάλλον θα το πάρω μάλλον με αυτό. Και όπως πάντα δεν έφτασε. Πόσα πήραμε, 8. Νομίζω θέλεις 10. Ωραία, πάμε να πάρουμε και από εκεί τότε, αν είναι έτσι. Ωραία, και παίρνουμε και από εδώ. Ωραίος, μια χαρά. Και επειδή ακούω και μια σουμπαρού εδώ πέρα, θα πεθάνει. Ωραίος. Εν τω μεταξύ αυτό έχει πάνω protection 4, ε. Μια χαρά. Και πάντως δεν με έφαγε καθόλου. Λογικά, άμα το βάλουμε Protection 5 λογικά και Feather Falling 5 με αυτά τα Symptom, λογικά θα είμαστε αρκετά καλύτερα. Ωραία, εμείς νομίζω κάπου από εδώ δεν είμαστε. Ναι, από εκεί. Το γεφύρωμά μου πίνε, ρε παιδιά. Και πάρα πολύ ωραία είμαστε. Πήγα να πεθάνω και συμφωτιά, ρε. Ευτυχώς αυτή την πανοπλία είναι όλα. Είναι σχεδόν απίθανο για μένα να πεθάνεις με τέτοια πανοπλία. Λοιπόν, τώρα εμείς που είμαστε. Εδώ. Ναι, γενικότερα με αυτή την πανοπλία είναι σχεδόν απίθανο για να πεθάνεις. Λογικά την πύλη του παραδείσου λέω να τη βάλω δίπλα στην πύλη εδώ πέρα, κολάσιος. Μην με ρωτήσετε γιατί έτσι θέλω. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4 στις διαστάσεις αυτού κανονικά. Και αυτό θέλει να μου καταστρέψει τα όνειρα. Ωραίος. Κάπως έτσι δεν πάει. Έτσι είναι σωστά. Στις διαστάσεις της πύλης εδώ θέλουμε. Και λογικά, άμα βάλουμε νερό. Ναι, ρε φίλε, ναι. Αυτά είναι. Εν τω μεταξύ, το νερό το παίρνεις πίσω, έτσι. Και ούτε δεν σπάει. Aether Portal, ωραία. Είδε, παιδιά. Η πύλη της κολάσεως και η πύλη του παραδείσου. Τώρα παιδιά θα ταξιδέψουμε στον πάνω κόσμο. Αλλά η νύχτα μετράει όμως, γιατί ο παράδεισος από ό,τι ξέρουμε είναι ο πάνω κόσμος. Λίγο πριν βγει στο διάστημα. Επομένως λογικά λέω εγώ μπορεί να επηρεάζει, δεν ξέρω εγώ. Μπορεί να επηρεάζει και τον παράδεισο μαζί. Αλλά πριν πάμε εκεί πέρα, καλό είναι να πάρουμε και λίγο νεράκι. Ωραία, ένας κουμμένος θα πεθάνει. Ωραία, πάμε. Πάμε στον παράδεισο. Αυτά είναι. Ωραία νεράκι. Αξέντιν του Aether. Και καλώς ήρθατε, παιδιά, στο ξεχασμένο project του Notch. Τον κόσμο του παραδείσου. Πρώτη φορά πηγαίνουμε σε αυτή τη σειρά στο παράδεισο. Όντως είναι πολύ ωραία, μου θυμίζει εκείνη τη σειρά που είχαμε κάνει. Έχει πάρει 60 views, επομένως λίγοι θα την ξέρετε. Λέω κατά τη θυμάστε. Μία που την ονόμαζα, ξέρω εγώ, Survival Paradise, που ουσιαστικά είναι έτσι σαν αυτό, Floating Island και τέτοια. Εκείνη τώρα τη σταμάτησα, δεν ξέρω πότε θα την ξαναρχίσω. Εν τω μεταξύ, αυτά εδώ πέρα. Ωραίος. Αυτό λογικά πεθαίνει, ε. Ωραία, παιδιά. Εν τω μεταξύ, θα κρατήσω μία και τις ζεταγμένες σε περίπτωση που γίνει καμιά μαλαγή ή καμιά κολίλα. Ωραία, λοιπόν, είμαστε μείον 196. 10. Τελικά δεν επηρεάζεται τελικά η νύχτα, νομίζω, και η μέρα. Ο ήλιος είναι σταματημένος. Εάν είδα καλά. Επειδή το 4 αυτό ο Tesshold που έχω εδώ στο mod, αν πέσει εδώ κάτω, πέφτει στον κανονικό κόσμο, ξέρω, στο Overworld. Γιατί από τη στιγμή που όλοι ξέρουμε ότι ο παράδεισος είναι ο πάνω ο κόσμος, εκεί που πηγαίνουν οι αγγέλοι, και για να βλέπουμε τα σύννεφα εδώ πέρα, να φεύγουν σημαίνει ότι ακριβώς από κάτω μας υπάρχει ο κανονικός κόσμος. Γι' αυτό, παιδιά, όσοι θέλετε να πάτε παράδεισο, μην είστε αλήτες πρώτον. Και κατά δεύτερον, εδώ θα είναι. Αυτός είναι ο παράδεισος. Έτσι, να ξέρετε ότι αυτά υπάρχουν. Παράδεισος κόλλας υπάρχουν.
Καλά, και μετασάρκωση υπάρχει, δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, και μετασάρκωση. Δηλαδή, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Πριν γεννηθείς, κάπου ήσουν, ρε φίλε. Και άμα πεθάνεις, κάπου θα πας. Κάπου θα είσαι. Μετασάρκωση. Σε αυτόν τον πλανήτη πάντα μιλάμε έτσι, όχι. Ξέρω εγώ. Και τέτοια μπορεί να βγει σαν πουλί, μπορεί να βγει παλιά άνθρωπο, μπορεί να βγει. Τίποτα. Εγώ, παιδιά, τα πιστεύω. Έλα, ρε μαλάκα, υπάρχει κόσμο που τρώει. Εδώ μεταξύ βλέπω εδώ πέρα. Α, και επίσης βλέπω εδώ πέρα. Μου πέταξε και αυτό εδώ πέρα. Book of Lore και Golden Parachute. Αυτό τι είναι όμως. Μόα. Ωραία, μόνο αυτό θα πεθάνει μόνο αυτό. Κάτσε, ρε φίλε. Δεν πέταγε κάτι αυτό, έτσι. Πάντω πήραμε και μια ζάχαρη. Blue Sweat Gel. Το κουμπά κάπου αυτό. Όχι. Τέλος πάντων, εδώ πέρα θα βρούμε και κάποια ορυκτά νομίζω. Ωραία, εντάξει. Πώς λένε αυτό. Rock Lorite, καλά. Λοιπόν, εδώ πέρα θα υπάρχουν και τίποτα πραγματάκια. Το μεταξύ αυτή τη στιγμή που ψάχνω εγώ είναι τώρα είναι structures. Αυτό το γορντενοειδές τι είναι που κρύβεται εδώ μέσα. Ωραία. Κάτι μου έδωσε εδώ. Είναι embrisation. Α, μέσα φαξο μαλάκες, ε. Λάει, σε πέταει, φέτερ πετάει. Στο μεταξύ θα σπονάρω εδώ μέσα, ε. Κάτι τέταρτο εδώ πέρα. Λαγουδάκια νεκρά που πήγαν στον παράδεισο. Εντάξει. Και βλέπω και ένα ορυκτό εκεί πέρα. Verdium. Οκ, εντάξει. Verdium, ωραία. Για να δούμε τι μπορούμε να βρούμε στον πάνω κόσμο. Εδώ μεταξύ, σαν βουνά είναι, σαν τεράστια βουνά με γκρεμούς και πλαγιές. Ένα τέτοιο πράγμα μου βγάζει. Αν τέλος πάντων, δεν πειράζει. Skyroot leaves, ναι. Αγελάδες νεκρές είναι αυτές, ε. Να πω και εγώ στο πάνω. Οκ, άστα αυτά. Ναι, αυτά είναι λίγο σπαστικά όμως. Ωραία, για να δούμε λίγο το map. Πρόκειται να βρούμε τίποτα. Καμία structure. Πάντως εγώ όταν έπαιξα στο test world με έβγαλε σε όλα. Με έβγαλε δίπλα σε καλά structure. Τέλος πάντων, θα δούμε. Πάντως να προσέχουμε και με την πανοπλία μας μόνο να μην μπλεγόμαστε τώρα σε πελάδες και μαλακείς. Εντάξει, έχει άλλο verdium εκεί πέρα, ναι. Τέλος πάντων, δεν το σπάω τώρα αυτό. Όλα τα προβατάκια που σκοτώσαμε δηλαδή είναι εδώ. Α, έχουμε κάποια αμπράς εδώ. Αυτό τώρα τι ήταν εδώ πέρα. Και αυτά τα τρως να φανταστώ, έτσι. Πάντως σαν μούρα, Τζάνμπερι, και σου δίνει και 1,5 μπούτι. Και το τρως και γρήγορα. Ωραίος, ωραίο. Πολύ ωραίο. Βλέπω, ο φίλος έφυγε. Α, ήθελε, παιδιά, ήθελε. Τι είναι αυτό εκεί. Τι ωραίο μέρος είναι αυτό, ρε παιδιά, εκεί πέρα που βγαίνει. Για να ανοίξουμε λίγο ρέντα distance, δεν μπορώ να μιλήσω. Εδώ μεταξύ πέρα λειτουργεί σαν έντε εδώ πέρα, επομένως δεν έχουμε και πολλά. Πολύ τεραίοι να φορτώσουμε. Επομένως, λογικά δεν θα έχουμε και θέμα με τα FPS. Αλλά βλέπω ωραία πράγματα εκεί. Πολύ καλό. Αλλά εδώ μέσα νομίζω υπάρχει κάτι με structure αυτό. Λογικά αυτά άμα τα σκοτώσεις, όντως πολύ ωραίο το animation, έχω πάει την πλάκα μου, εντάξει. Δεν μου πεις, ο παράδεισος αυτό είναι ρε. Το μεταξύ αυτό το ρο, τι είναι εδώ πέρα, παιδιά. Το ψήνεις αυτό, τι κάνεις. Το βιβλίο που είναι λίγο ρε παιδιά. Έχουμε και έτσι μαλακίες αυτές πάνω που μας κυνηγάνε συνέχεια. Book of Lore, ωραία. Άμα βάλουμε κάθε το item μέσα. Α, ωραία. Λέει Golden Parachute, the best parachute in the ether. It was 20 uses. And is made with golden hair clouds. Τι ωραία ήταν αυτά, ρε παιδιά. Μπρόσιμορ. Θα τα κοιτάξουμε πιο μετά. Θα σου δίνουν τίποτα άμα το σκοτώσει ή όχι. Αγελάδες είναι. Αγελάδες είναι. Ωραία. Πήραμε 6. Οπα, και δεν έχει κάνει looting 3 αυτό. Α, έχει looting 3, εντάξει. Εντάξει, γίνεται τώρα αυτό το πράγμα. Τώρα τέτοια σπαθάρα ξέρω να μην έχει looting 3. Δεν υπάρχει τόση. Το looting 3 για αυτό το σπαθί, ρε παιδιά, είναι βασικό. Δεν γίνεται να έχει μια υπερσπαθή. Γυρίσαμε πίσω, ε. Ναι. Δεν γίνεται, ξέρω, να έχεις μια περσπαθούμπα, ξέρω εγώ, και με λίγα λόγια να μην έχεις μαλάκα απολύτως τίποτα. Εν μεταξύ, πρέπει να βρω έναν τρόπο τώρα να πετάξω με ασφάλεια εκεί πέρα απέναντι. Γιατί σίγουρα κάτι θα έχει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Επομένως, αυτό θα κάνουμε είναι να πάρουμε τα λίτρα, να τα φορέσουμε, να σκοτώσουμε αυτήν την μπούρδα εδώ πέρα. Και πάμε να πετάξουμε. Οπ, τι βλέπουμε τα ματάκια μου εκεί πέρα. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά, θα μας φτάσει τώρα η όθηση. Vision the Silver Dungeon. Επίσης, εντάξει, αυτό είναι και βασικό, δηλαδή ακόμα και το background το έχει στο Better Minecraft, ξέρω, στο main menu, όταν πάω τα single player και τέτοια. Πάντως πολύ, μαλάκα είναι end, αλλά είναι ωραίο end. Αλλά είναι, είπαμε, είναι πάνω ο κόσμος αυτό. Λοιπόν, τώρα να προσέξουμε γιατί υπάρχουν κάτι μπαούλα εδώ πέρα, τα οποία είναι παγίδες. Και για να το γλιτώσουμε αυτό, καταρχάς
Θα βάλουμε μέσα όλα αυτά που ρε παιδί μου δεν γουστάρω να χάσω. Για να πάμε ξέρω μετά να τα τεστάρουμε την όλα αυτά. Και αναχείρας έχω και αυτό γιατί ξέρω τι θα γίνει. Και ας ανοίξουμε. Άμα αυτό δεν ήταν παγίδα. Enchanted Dart Shooter. Enchanted Dart, ναι. Βρήκαμε και gems, ε. Golden Ring. Και ποιος ξέρει τι κάνει αυτό, ρε. Και πού τα φοράς αυτά. Για κάτσε λίγο. Πρόσπαθα. Ωραίος, δεν ξέρω πού ακριβώς το φοράς αυτό, ρε. Πρόσπαθα. Ωραία πράγματα εκεί βλέπω εδώ. Μόνο που έχουν και κάτι κακή αγγέλη εδώ πέρα και θα μας σκοτώνουν, ε. Αλλά, να, όπως αυτό στοιχεί. Και πεθαίνουν και αργά κιόλας. Δεν πεθαίνουν αμέσως. Το κάνεις τίποτα αυτό. Α, όχι, δεν έχεις τίποτα. Ναι, πάντως πρέπει να προσέχουμε και την πανοπλία μου, μην το ξεχνάμε αυτό. Ζάνι Τζέμσον, ωραία. Holy τον Sword, ένα 6 attack, ένα 6 attack speed και 5 attack damage. Ωραία, πήραμε και μουσικούλα, ωραία. Ζάνι Τσόρντ, ωραίος. Και είναι ένα 6 attack speed. Ζάνι Τρινκ. Και δεν σακάρουν αυτά. Πήραμε κάτι περίεργα τόρτσες εδώ πέρα. Τώρα αυτό λέει κάτι το κάνεις άμα το αφήσεις κάτω. Ή το τρως. Το τρως, ναι. Κάτι... Ρεμέντι σου δίνει. Κάτι με... Τις καρδιές έχει να κάνει. Ζάνι Πίκαξ, ωραίος, ωραίος. Iron Pendant. Ναι, μάλιστα, τέλος πάντων. Άσο, δεν ξέρω τι κάνει αυτό ακριβώς. Και εδώ νομίζω τελειώνει, ε. Εδώ ήταν ένα δωματιάκι μένει. Άσο, αυτό εντάξει, με ενδιαφέρει. Α, βρήκαμε και πραγματάκια εδώ, ε. Ωραίος. Βρήκαμε άλλο ένα πράγμα. Άλλο, για αυτά, άμα τα πατάς, βγαίνουν αυτοί, ε. I'm going to easy on you, λέει. Ωραίος. Skyroot bucket, καλά. Ω, αυτό που είπα. Να συναντήσουμε τέτοιου είδους μπαούλα, ε. Ωραία, ας τους σκοτώσουμε καλύτερα. Όπα, όπα, όπα. Ωραίος. Τι μου έδωσε τα παιδιά. Χούλισον πίκαξ βλέπω εδώ. Και προφανώς κάτι μπαούλα. Λογικά αυτά αν τα πατάς, νομίζω σου βγαίνουν οι αγγέλη κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω ακριβώς πώς λειτουργεί ο μηχανισμός εδώ πέρα. Ζάνι Τσόρντ, ωραία, το έχουμε αυτό. Εντάξει, βλέπετε το άλλο. Εδώ πέρα κάτι Golden Dart βλέπω εδώ. Ωραία είναι. Γουστάρω. Ζάνι Τρινκ, Healing Stones, ωραία. Αυτά μόνο θα τα πάρω. Είδε παιδί μου καλά ακούγονται. Ωραία, θα τα βάλουμε και μέσα στο backpack, ξέρω εγώ. Για να μην χαθούν. Γιατί αυτά είναι full πολύτιμα. Ωραία, το είδαμε αυτό, δεν έχει τίποτα. Και πάμε πιο πάνω. Πες να φάμε ξύλο πάλι. Δεν ξέρω γιατί οι άγγελοι μας έρουν. Blue Moa Egg, ναι. Don't count your moas. Golden Ring, καλά. Α, το έχω ήδη το Golden Ring, δείξω ακριβώς τι είναι αυτό. Οπα! Ω, βγήκαν και δύο, ε. Ωραία, 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 ωραία. Ω, γαμάνε. Θα με γαμίσουν τα μουνόπανα. Έκανε την πιο πούση σοβαρά τώρα! Ωραίος. Και παίζει να υπάρχει κι άλλος, ε. Εν τω μεταξύ αυτός ο θεός τι είναι εδώ πέρα, ρε. Ζάνιν τρινκ, καλά. Και εδώ πέρα νομίζω τελειώνει, ε. Με τόξο θα το έχεις. Ρε, γιατί κάνει την πιο πούση. Άρετε από εδώ πια. Κάτι μαλακές δίνει τώρα ο Zenith, εντάξει. Golden Ring. Ω, ω, πάλι. Α, κατάλαβα από τη βγαίνω αυτή. Οπότε φυλάνε κάτι καλό. Ωραίος, εντάξει. Golden Amber. Εντάξει, δεν βλέπω τίποτα άλλο να έχει εδώ πέρα. Εν τω μεταξύ να φάμε λίγο. Οι μαλάκες αυτοί γίνουν πολύ, ρε. Όχι, πάλι. Σκάτσω, σπάστο, σπάστο το γαϊμένο. Καλά δεν πεθαίνει αυτό, ρε. Το μαλακισμένο. Μια μαλακία, κάτι μου έδωσε. Α, μου έδωσε Τζέμσον, ωραία. Άντε πάλι με σένα.
Εγώ είναι και αυτές σχόλος παθάρισμα, λέγα τα γαϊμένα και... Τέλος πάντων. Ού, πρέπει να προσέχουμε. Moa Egg, εντάξει. Golden Amber. Enchanted Berry, καλά. Καλά θα πάει αυτό, ε. Από δεν έχουμε τίποτα. Μαλάκα, από πού βγαίνετε εσείς εμουνόπανα, γάμω τα σπίτια σας. Μη μου σπάσει στον έδρετ, μουνόπανο. Εντάξει παιδιά, φεύγουμε, εντάξει, έλα. Γι' αυτά γαμάνε. Alright, alright, και ο winner εξακολουθείς να βγαίνεις. Που ξέρεις, θα πεθάνεις, γιατί βγαίνεις. Μεταξύ από εκεί βλέπω είναι και ένας παπάς, αλλά... Μακάρι ο παπάς να είναι καλός και να μην είναι ξέρω τίποτα επιθετικός. Πάντε πάλι. Μ' αρέσει που λέει ρε παιδιά. Οκ, εντάξει, νίξες, αλλά αυτό ξαναβγαίνει όμως. Εντάξει, το ένα έχει attack speed, δεν φτάνει. Θέλουμε λίγο πιο γρήγορο σπαθί. Νομίζω έκανε τυπή, ε. Άρα τώρα σκοτωνόμαστε μόνο και μόνο για να παίρνουμε αυτές τις μαλακίες. Σοβαρά, κάτι καλύτερο δεν έχει. Για μίσου. Έλα, φιλαράκο, δείξε μου τι είσαι. Είμαι πιο ξύπνος από σένα, ρε. Βλαμμένε. Ωραία, κάτσε εκεί. Καλά, οι αγγέλοι να σου επιτίθονται, δηλαδή πρώτη φορά το ακούω αυτό. Τέλος πάντων, για πάμε λίγο από εδώ. Γιατί είχα πετύχει και άλλο ένα πίλαρ, ξέρω που σε πάει πιο πάνω. Πού διάολο είναι αυτή. Και το πίλαρ, πού είναι, αυτό είναι. Βασικά θα μου πεις δεν πάει και πιο πάνω. Αλλά έχω μια απορία. Αυτός εκεί ο παπάς. Όχι, θέλω μια να πάω. Αλλά το θέμα είναι πώς θα πάμε όμως. Ε. Βασικά πρέπει να πάμε λίγο πιο κοντά. Δηλαδή εδώ ρε παιδί μου και... Και δεν σπάει, ε. Ωραία τότε. Θα κάνουμε κάτι άλλο. Θα κατέβουμε γιατί αυτό από ό,τι φαίνεται δεν σπάνε. Είστε καλοί εσείς. Δεν βαράτε. Ωραίος. Πάλι καλά. Α, αυτός είναι. Walker Queen, okay. Αυτόν δεν θα τον πειράξουμε γιατί έχει και χρυσό σπαθί και έχει και πόση ζωή έχει και ο Warden. Και πετάει γιατί βλέπω και φτερά, να πεις και αυτοί έχουν φτερά. Αλλά αυτός, τέλος πάντων. Θα του κάνω τη χαρά να τον αφήσω εδώ αυτόν, δεν θα το επιτεθώ. Θα του επιτεθώ μάλλον να τα φτιάξω την πανοπλία, να την κάνω full και λογικά για να... Γιατί αυτός ποιος ξέρει και πόσο damage θα κάνει ο τυπάς και δεν νομίζω αν αυτό βοηθήσει. Αυτό που θα κάνω εδώ μεταξύ με βλέπω, ο παππούς με κοιτάει, αλλά σε περίπτωση που ξέρω πετάει θα φροντίσω να την φτιάξω όλη με mending πάνω, ξέρω εγώ, και γενικότερα να την κάνω και επιδιαμαντωμένη, Nether Diamond δηλαδή, και μετά θα έρθω να του κάνω τη χάρη για να παίξω ξύλο μαζί του, γιατί ποιος ξέρει και πόσο damage θα μου σκάσει αυτός. Επίσης πρέπει να προσέχουμε και με το σπαθί μας, γιατί έχει αυτή την παπαρία την κόκκινη, γαμώ το σπίτι μου, γαμώ. Επομένως ο φίλος μας θα ζήσει λίγο ακόμα.